να πάρω το λόγο. Ήρθα να ακούσω τον κύριο Ντάισελμπλουμ, γιατί τα συζητάμε συχνά και στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων και στην Ολομέλεια και στην ειδική ομάδα εργασίας που έχει συγκροτήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να παρακολουθεί κοινοβουλευτικά την εξέλιξη της εφαρμογής του τρίτου προγράμματος. Ζήτησα το λόγο για να πω σε όλους τους συναδέλφους όλου του φάσματος ότι σήμερα έδωσε η Κομισιόν τις εκτιμήσεις της για την πορεία της ελληνικής οικονομίας που λένε ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει μετά από χρόνια ύφεσης και οδυνηρών θυσιών του ελληνικού λαού σε μια τροχιά ανάπτυξης, προβλέπει μια ανάπτυξη 1,6% για φέτος, 2,5% για το 2018 και 2,5% για το 2019. Η ανεργία παραμένει υψηλή, αλλά πριν δύο χρόνια ήταν 27% και τώρα είναι 21%. Η ανεργία των νέων παραμένει πολύ υψηλή, είναι στο 40%, όπως είπε ο κ. Ντάισελμπλουμ, αλλά πριν δύο χρόνια ήταν στο 55%. Και όλο ένα και περισσότεροι παράγοντες, και ο κύριος Ντάισελμπλουμ και ο κύριος Ρέκλινγκ και η Κομισιόν εκτιμούν ότι είναι εφικτό η χώρα μου να βγει από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018. Ο ελληνικός λαός πλήρωσε πάρα πολύ τις συνέπειες μιας κακής διακυβέρνησης για χρόνια στο παρελθόν που προκάλεσε ελλείμματα και χρέη, αλλά και λάθος συνταγές που προκάλεσαν τεράστια ύφεση, τεράστιο κοινωνικό πόνο, τριπλασιασμό της ανεργίας, έχουν αρχίσει να δημιουργούνται κάποια φύτρα θετικά, αρχίζουν να παράγονται πια και κάποιες θετικές ενδείξεις. Αυτό είναι το μήνυμα που πήρα εγώ από τον κύριο Ντάισελμπλουμ, με τον οποίο έχουμε διαφωνήσει έντονα πολλές φορές στο παρελθόν. Και θα ήθελα να πω ότι αυτή την ώρα, αν κάτι πρέπει να κάνουν όλες οι πλευρές, και η ελληνική κυβέρνηση και οι Ευρωπαίοι δανειστές και οι εκπρόσωποι των θεσμών, είναι να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης για να τελειώσουμε το συντομότερο δυνατό ή δυνατόν να έχουμε staff level agreement το Δεκέμβριο, και θα ήθελα σε αυτό να ρωτήσω τον κύριο Ντάισελμπλουμ ποια είναι η εκτίμησή του, έτσι ώστε το πρώτο εξάμηνο του 2018 να σχεδιαστεί το phasing out από το πρόγραμμα, να συγκεκριμενοποιηθούν τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους που αποφάσισε το Eurobonds 15 Ιουνίου και να μπορέσει η Ελλάδα να βγει οριστικά από αυτήν την εντατική θεραπεία της μηχανικής υποστήριξης που σημαίνει μνημόνια, για να αποκτήσουμε και πάλι τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και όλοι οι λαοί που επιλέγουν να είναι στην Ευρωζώνη. Αυτό ήθελα να πω, γιατί νομίζω ότι ορισμένες τοποθετήσεις συναδέλφων έχουν μείνει 1-2 χρόνια πίσω σε σχέση με τις εξελίξεις.